Γεια σου παιδιάς, καλώς ήλθατε στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε μία special καλεσμένη στην εκπομπή μας, την Τουτούλα. Τουτούλα, γεια σου. Με έχουν βαρεθεί με τη Τουτούλα. Δεν σε έχουν βαρεθεί καθόλου, Τουτούλα μου. Καθόλου, σε αγαπάνε πάρα πολύ. Ναι. Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που θέλεις να εξομολογηθείς σήμερα στη δικιά μου εκπομπή. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω να σας πω, παιδιά, ότι είναι η πρώτη φορά που η Τουτούλα μου ζήτησε από μόνη της να κάνουμε αυτό το βίντεο. Παρακαλώ πολύ να κάνουμε αυτό το βίντεο, να τα βγάλει από μέσα της, γιατί έχει πάρα πολλά νεύρα και όπως βλέπετε και στον τίτλο είναι σοκαριστικός. Τουτούλα, τι έχεις να μας πεις? Τι έχω να σας πω? Χαμός, είναι όντως αλήθεια ότι σε πάτησε αυτοκίνητο? Συγγνώμη λίγο. Το κοινό μπορεί να ηρεμήσει. Τι έχει πάθει σήμερα? Παρακαλώ πολύ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πες μας, Τουτούλα. Να. Να σου πω τι. Σε πάτησε όντως αυτοκίνητο, σε χτύπησε αυτοκίνητο? Με χτύπησε, ναι. Ωραία. Σοκαριστικό και μόνο που το ακούω. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ναι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, τι έγινε. Τίποτα, περπατούσα και ήρθε από πίσω μου. Θέλω να μου τα πεις αναλυτικά γιατί. Αναλυτικά σα. Δεν μου τα λες αναλυτικά. Περπατούσες, πήγαινες κάπου. Ναι. Και ναι. Τι έγινε στη συνέχεια? Έκανε ένας πίσω όπισθεν και με χτύπησε, με έριξε κάτω. Σε έριξε δηλαδή με τον ποπό του αυτοκινήτου. με το όπισθεν. Έκανε όπισθεν και σε έριξε κάτω. Και πώς έπεσες? Έπεσα κάτω, πλαγίως. Πλαγίως από αυτή την πλευρά. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, όπου βλέπεις το μάτι μου. Και χτύπησες το μάτι σου. Ναι, και το χέρι μου. Και το χέρι σου. Γιατί το χέρι πώς το χτύπησες αφού έπεσες από αυτή την πλευρά? Γιατί κράτησα αυτό για να μην χτυπήσω το κεφάλι μου. Τα κινητά να απενεργοποιηθούν, παρακαλώ. Α, το δικό μου είναι. Οπότε χτύπησες το δάχτυλό σου, έτσι. Ναι. Επειδή στηρίχτηκες. Ωραία, και πέφτεις από το με το αυτοκίνητο. Ναι, έτσι. Και ο κύριος από το αυτοκίνητο. Την κάμερα. Ναι. Ναι, την κάμερα θα κοιτάς. Ναι, και βγήκε από το αυτοκίνητο κύριος και τι έγινε? Και με ρωτούσε αν ζαλίζομαι και αυτά και εκείνα και εγώ του έλεγα όχι, γιατί δεν ζαλιζόμουν. Η αλήθεια ήταν αυτό, δεν ζαλιζόμουν. Ναι, ναι, και μετά. Με ρωτούσε το παιδί να φέρει τις πρώτες βοήθειες και αυτά. Μετά... Μόνος ήταν ο κύριος στο αυτοκίνητο? Όχι, με τη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά. Και τα παιδιά μέσα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν πόναγες εσύ όταν έπεσες? Το χέρι μου. Το χέρι, στο μάτι σου, γιατί βλέπω είχες ράματα. Όχι, όχι, δεν πόναγα στο μάτι καθόλου. Α, πάλι καλά. Μόνο το χέρι σου πόναγε. Το χέρι μου. Ωραία, και βγαίνει και σε ρωτάει αν θα χρειάζεσαι βοήθεια και τα λοιπά. Και τι έγινε στη συνέχεια? Μετά με ρώτησε αν έχω παιδιά. Ναι, γιατί. Α, πού είναι το σπίτι σου? Πού είναι το σπίτι σου, είναι κοντά από το γεγονός που έγινε? Από σήμερα. Α, ήσουν κοντά, πάλι καλά. Ωραία. Πήγαμε στο σπίτι μου. Και. Μαζί με τον κύριο πήγατε στο σπίτι σου? Μαζί με τον κύριο, δεν με άφησε λεπτό ο κύριος. Μπράβο του. Δεν ήταν από αυτούς που σηκώθηκε να φύγει. Όχι, δεν με άφησε λεπτό. Μπράβο, θα μπορούσε να έχει σηκωθεί να φύγει, να σε είχε παρατήσει σύξυλη. Με περιποιήθηκε η γυναίκα του. Δηλαδή, τι είναι σε περιποιήθηκε η γυναίκα του? Τα χαρτομάτιλα μου σκούπιζε τα αίματα από το χέρι μου και. Τρέχανε αίματα. Βέβαια, τρέχανε αίματα. Κυρίες και κύριοι, αποκαλυπτικά. Ορίστε. Μάλιστα. Και για συνέχισε. Εντάξει, μετά πήγαμε. Ήρθατε στο σπίτι. Ναι. Τι έκανε εσύ εδώ στο σπίτι? Τίποτα. Φύγαμε. Με ποιον πήγες? Έλα, με τα δύο παιδιά σου. Με τα δύο παιδιά σου. Και πήγατε στο. Στο ιατρικό κέντρο. Στο ιατρικό κέντρο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και πά στο ιατρικό κέντρο. Ήρθε ο κύριος. Μαζί, ναι, δεν έλειψε. Μαζί. Δεν έλειψε λεπτό από δίπλα μου. Και αυτός και η γυναίκα του και ο μπαμπάς του. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Μπράβο στον κύριο, τουλάχιστον. Και πά στο ιατρικό κέντρο και τι γίνεται εκεί? Τίποτα εκεί. Μπορεί μου λες συνέχεια τίποτα, μα έχει γίνει χαμός εδώ πέρα και μου λες τίποτα. Εντάξει. Μη με τρελαίνεις τώρα. Για πες. Εντάξει. Είδαν το μάτι μου. Ναι. Είπαν ότι θέλει τρία ράματα. Τρία ράματα. Ναι, ναι. Τρία ράματα. Είδε ο ορθοπαιδικός στο χέρι μου. Βγάλαμε πλάκα. Ακτινογραφία δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ακτινογραφία, ναι. Και είπε δεν έχω τίποτα. Α, καλό αυτό. Γελάει κυρία Τουτούλα, κάτι που θέλει να μας πει με το γέλιο της. Στοπ! Και δηλαδή, βγάζει την τροφή σου, λέει δεν έχετε κάτι κυρία μου στο χέρι, τι ήρθα τόσο εδώ και τι σου έκανε? Τίποτα, απολύτως τίποτα, ούτε λίγο το κοίταξε μια σαλίτσα, μου κούνησε τα δάχτυλα αυτά, μου λέει εντάξει είναι. Α, οπότε πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Λοιπόν, εσύ στον κύριο αυτό είπες τίποτα που σε χτύπησε?
Όχι. Τίποτα. Γιατί φέρθηκε ευγενικά και αυτά. Mm-hmm. Ήρθε αστυνομία. Α, ήρθε και αστυνομία. Ναι, βέβαια. Α, για να καταγράψει το συμβάν. Ναι, ναι. Α, ναι. Ήρθε αστυνομία, ερώτησα αν θέλω τίποτα και αυτά. Είπα όχι, εντάξει. Ευγενική αστυνομική. Ναι, πάρα πολύ. Μπράβο. Πάρα πολύ. Σημαντικό κι αυτό. Yeah. Ωραία. Και στο νοσοκομείο λοιπόν ήρθε η ώρα να πληρώσεις. Τα πλήρωσες εσύ ή αυτός που σε τράκαρε. Σε τράκαρε, σήμερα που σε χτύπησε. Το παιδί που με χτύπησε. Τα πλήρωσε όλα δηλαδή. Ναι, μπράβο, άξιος. Mm. Να κάνουμε μια διακοπή εδώ πέρα. Ναι. Στο κοινό μαζί έχουμε και την κόρη σας που ήταν στο συμβάν, που είχε παρευρεθεί στο συμβάν. Ναι. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, είναι αλήθεια όντως ότι ο κύριος που χτύπησε τη μητέρα σας τη βοήθησε πάρα πολύ? Πάρα πολύ. Ήταν σοβαρός οικογενειάρχης, εξαιρετικό παιδί. Ήταν ο καημένος, δεν το ήθελε καθόλου. Ζήταγε συγγνώμη. Ασταμάτητα. Ζήταγε σταμάτητα συγγνώμη. Ναι, και μου φύλαγε τα χέρια. Ας το καλό. Α, στο τέλος της φύλαγε τα χέρια ο καημένος. Υπερβολή. Ξέρεις, υπάρχουν άλλοι που θα κάνανε μήνυση, θα ζητάγανε, χτύπησε, δικαστήρια. Αυτός όμως ήσουν ατυχερή του, του λέω, σε καλό άνθρωπο. Μπορεί να έγινε ό,τι έγινε. Σε οικογένεια. Έγινε ό,τι έγινε. Αυτός ο κύριος σου είπε που πήγαινε. Αυτός που πήγαινε, λαϊκή, τι ήταν, σου ήταν και Σάββατο. Δεν ξέρω, δεν τον ερώτησα που πήγαινε. Εσείς γνωρίζατε που πήγαινε ο κύριος? Ψώνησε στα παιδιά του, ήθελε στην κόρη του κάποιο ρούχα. Ήθελε να ψωνίσει για την κόρη του κάποιο ρούχα. Ήθελε να μαρκάρει και δεν χώρεγε και ικανόπιστη για να βγει. Α, μάλιστα. Και... πήγε ο άνθρωπος να ψωνίσει για τις κόρες ρούχα και έγινε αυτό. Ξινό του. Μάλιστα. Οπότε στο νοσοκομείο αυτά τα πράγματα πλήρωσε ο κύριος τα λεφτά. Σου δέσανε το χέρι ίσα που έτσι να πούνε ότι κάτι κάνουν. Σου κάνανε τα ράματα. Πόνεσες τόσο, έκαναν τα ράματα. Όχι καθόλου. Πάντως το έχει περιποιηθεί πολύ ωραία, έχω να πω. Εντάξει. Εμένα κάτι με πληροφόρησαν από το κοντρόλ ότι είπες κάτι στον γιατρό όταν σου έραβε τα ράματα. Τι του είπες, θέλω να μας πεις. Του είπε να με προσέξει να φαίνεται όμορφα. Να φαίνεται όμορφα το ράψιμο, να στο ράψει ωραία, μη σου αφήσει κανένα σημάδι, ε. Μάλιστα, αυτός ήταν ο πόνος της τουτούλας. Πολύ ωραία. Φάγατε πολύ ώρα στο ιατρικό εκεί πέρα. Κάτσατε αρκετή ώρα. Αρκετή ώρα. Αρκετή ώρα. Μάλιστα, φεύγετε από το ιατρικό, έρχεσαι εδώ πέρα. Πώς είσαι, πώς νιώθεις? Πώς να νιώθω, εντάξει. Καλά, καλά. Καλά. Καλά, εντάξει. Φτού σκόρδα σου. Mm. Πιστεύεις ότι σε μάτιασε κάποιος και έγινε αυτό? Ήταν το κακό το μάτι ή ήταν ένα γίνι που λέμε? Έτυχε να γίνει. Έτυχε να... δεν πιστεύεις το μάτι? Α, καλά, εντάξει. Τουτούλα μου, δεν θέλω να είμαι η σπίθα που βάζει φωτιές, αλλά εγώ πιστεύω ότι ήταν μάτι αυτό. Εντάξει. Έτσι. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλές κακές γλώσσες, έτσι. Εγώ αυτό πιστεύω. Τώρα τι να πω, εσείς τι πιστεύετε κοινό? Τι ήταν, μάτι ή ήταν ένα γίνι? Εσείς? Μάτι. Το κοινό διαφωνεί, συμφωνεί, δεν ξέρει, απόψεις δίστανται. Λοιπόν, τέλος πάντων τις επόμενες μέρες τι έγινε? Γιατί ξέρω ότι έχει και συνέχεια το θέμα. Που φτάνουμε στο σήμερα. Ξύπνα! Τι έγινε? Για να βεβαιωθώ για το χέρι μου. Για να βεβαιωθείς για το χέρι σου, ναι. Γιατί, τι, είχες κάποιο πόνο? Ναι, πόναγε το δάχτυλό μου. Α, πόναγε, ναι. Τι έγινε? Επήγα στο δικό μου ορθοπαιδικό. Αχα. Ποιος έφυγε, μόνη σου? Όχι, με την κόρη. Α, με την κόρη σου. Με τη μητέρα μου δηλαδή. Με τη μητέρα. Μιλάει και στη μητέρα μου. Σε πήγε στον ορθοπαιδικό και τι έγινε εκεί? Κοίταξε την πλάκα και μου λέει, βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Κοίταξε το τέτοιο εννοείς. Την ακτινογραφία. Ποια πλάκα, κυρία μου, και πλάκα μου λέει. Α, πλάκα λέγεται. Α, στα δόντια. Την ακτινογραφία. Την κοίταξε και λέει, βλέπω ότι έχει πρόβλημα. Ναι, τι πρόβλημα? Πρόβλημα, ράισμα. Α, δηλαδή ήταν σπασμένο τελικά το χέρι? Με άλλα λόγια, ναι, ήταν σπασμένο. Το δάχτυλο. Το δάχτυλο ήταν σπασμένο. Δάχτυλο, και γιατί δεν στο είπε άλλος ο γιατρός? Γιατί ήταν έξυπνος. Τι λες τώρα? Αυτό και πόσα πλήρωσες να πει? Δεν χρειάζεται να πούμε πόσα, φαντάζομαι ήταν μεγάλο το ποσό που πλήρωσε ο κύριος στο ιατρικό, έτσι? Πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Πείτε το μας, Χριστός. Πείτε το μας. Υπηρεσίες που προσφέρεμε τραγικό. 400 ευρώ! 400 ευρώ? Α, όχι. Α, πόσο είναι? 210. Πόσο! Συγγνώμη! Μετά πόσα μου είπε του τόλα πριν αυτό? Τόσα μου είπε. Πόσα? Συγγνώμη, πόσα δώσατε τέλος πάντων? Δεν ξέρω εγώ, πόσα? 210. 210 ευρώ για τρία ράματα? Για τρία ράματα και μια ακτινογραφία. Δεν είμαστε καλά.
Αυτό ήταν πολύ καλό. Τέλος πάντων, και πας στο γιατρό, σου λέει ότι τελικά είναι σπασμένο το χέρι σου και τι σου κάνει? Τίποτα, μου το έφτιαξε. Τι εννοείς? Στο έφτιαξε. Σε έβαλε ένα άρθικα. Σου έβαλε ένα άρθικα. Ναι. Α, σου έβαλε ένα άρθικα. Ναι. Α, εδώ πέρα βλέπουμε τον άρθικα, το έχει τυλίξει. Ναι, και σε 17 μέρες να πάω για να το δει. Και σήμερα που πήγες, γιατί ξέρω ότι σήμερα θα πας να βγάλεις τα ράματα, αλλά βλέπω ότι έχεις ακόμα τα ράματα. Ναι, τι έγινε? Να μείνουν για 2-3 μέρες. Πήγες δηλαδή πάλι στο ιατρικό σήμερα? Ναι, ναι. Και αφού πήγες στο ιατρικό, γιατί δεν τα άφησες στον γιατρό? Δεν μ' άφησε ο γιος μου. Δεν σ' άφησε ο γιος σου. Κακός. Έπρεπε να τον πιάσεις τον άλλον, τον ορθοπαιδικό, για να του πεις: ρε εσύ, γελίε, κοίτα εδώ, σπασμένο είναι το χέρι μου, ντροπή σου. Ήταν εκεί, ε! Τον κοίταξα με ένα βλέμμα. Να το, ησυχία παρακαλώ, ήταν σοβαρό. Τι έγινε, κοίταξε τον γιατρό με βλέμμα? Ναι, με ένα βλέμμα. Για δώστε μας την κάμερα, θέλω να το ρίξω το βλέμμα. Πώς? Πώς ήταν το βλέμμα που ρίξες στον γιατρό? Ησυχία παρακαλώ, θέλω λίγο να συγκεντρωθεί η Τουτούλα. Τουτούλα, συγκεντρώσου και δώσε μας το βλέμμα. Τώρα, τώρα δεν μπορώ. Θέλω να το δω. Εκείνη την ώρα που τον είδα, θέλω να το δω. Θέλω να το δω. Θέλω να το δώσει στο κοινό. Δεν το βλέπω. Περιμένει ο κορό. Περιμένει. Πε τι μου γιατρό εγώ. Δεν μπορώ. Θα σου σπάσει το χέρι μου, ρε. Δώσε μου το βλέμμα, δώσε στην κάμερα. Ρίξω μαζί με το 3. 1. Το έριξε ένα φοβερό βλέμμα και μου λέει ο γιος μου: μπρε μαμά, τι ήταν αυτό το πράγμα που του έριξες, τι ήταν, πότε να τον εφάσουμε, να πέσει πάνω του. Το βλέμμα που έκανες για να καταλάβουμε, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα δεν μπορώ, μισό λεπτό, έρχεται. Μισό λεπτό και, Χριστέ μου, αρρώστησες κιόλας. Δεν έρχεται, πώς θα τον ρίξω το βλέμμα τώρα. Ωραία, να το κάνω εγώ τουλάχιστον, ήταν τέτοιο, δηλαδή ήταν... Ήταν τέτοιο, ήταν έτσι. Έτσι, έτσι. Τι βλέμμα. Με ειρωνία, έτσι το κοίταξε. Για δέος του εκεί. Ναι. Α, ήταν το μαστούρικο το. Σε φτιάχνω, μάγκα μου. Τέτοιο ήταν δηλαδή. Κατάλαβα. Αλλά αυτός δεν πτωήθηκε. Πρώτο δεν με γνώρισε. Βέβαια, πού να σε γνωρίσει. Δεν με γνώρισε. Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, ναι. Ήθελα να πω για αυτό το γιατρό πόσο... να μην χαρακτηρίσω είναι, που νόμιζε ότι η γιαγιά είναι και 89 χρονών. Ναι, όχι και 89. Αυτό το πάω και εγώ και 89. Δεν λέμε την ηλικία σου, αλλά όχι 89. Μην τρελαθούμε. Ναι, και όταν του την είπα, μου λέει, α, λέω και εγώ 89 χρονών και διατηρείται έτσι, τόσο γκάω. Την γκάω ο γιατρός και έπρεπε να του πεις παπάρα, σου δώσε και τόσα λεφτά. I see still. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Να πω κάτι, ότι πιο παλιά είχες κι άλλη ιστορία με αυτόν τον γιατρό. Κάτι είχες πάθει στο δάχτυλο. Είχες χτυπήσει παλιά στο δάχτυλό σου, ναι, σε ένα άλλο. Πριν 5 χρόνια. Ναι. Ναι. Μαζί ήμασταν, ναι. Μαζί ήμασταν, στο κέντρο της Αθήνας και είχες πέσει. Έπεσα στο πεζοδρόμιο. Και χτύπησες το δάχτυλό σου αυτό. Και πήγες στο ιατρικό εκείνο πάλι, σε βλέπει αυτός ο γιατρός, σου κάνει εκτογραφή και σου λέει δεν έχει τίποτα. Και δείξε πως έχει μείνει το κοροδάχτυλο, δείξ' το. Δείξ' το στην κάμερα που έχει παραλύσει, έχει κάνει καμπούρα. Έτσι μένει το δάχτυλο, έτσι. Δεν ισιώνει, μένει καμπούρα. Δείξε το δάχτυλο στην κάμερα. Μόνο και εσύ. Όχι, να δείξουμε εδώ την καμπύλη. Ναι, εντάξει, ωραία. Άλλο δάχτυλο κάνει. Να, βλέπετε, εκείνο το στα πλάγια. Εκεί, εκεί. Βλέπετε πόσο στραβό είναι αυτό. Όχι αυτό. Αυτό. Όχι αυτό. Αλλά, αυτό. Αυτό. Κοίταξε την καμπύλη που έχει. Κοίτα να δεις. Ρε, έπρεπε να του το πας και να το βάλεις μέσα στο στόμα. Να το πνίξεις το κελίο. Άρε με τους γιατρούς. Γενικά γιατροί, έχεις κακές εμπειρίες με τους γιατρούς, ειδικά με αυτόν, ναι. Με αυτόν τον ορθοπαιδικό. Τέλος πάντων. Τώρα πονάει το χέρι σου. Αυτό το ξέρω την γλώσσα μου. Κακία, είπα γι' αυτό για τον γιατρό. Πονάει, πονάει το δάχτυλό σου. Πονάει, ναι, τι ψέματα να πω. Τουλάχιστον τον πρόλαβες. Μου διάζει, ρε παιδί μου, μου διάζει. Στο μάτι πονάς. Μω, καθόλου. Να, πάλι καλά. Καθόλου. Γιατί όπως δείτε και φωτογραφίες, στο μάτι είναι πάρα πολύ πρισμένο. Ήταν τις προηγούμενες μέρες, τώρα ξεπρίστηκε. Τώρα είναι εντάξει. Τουτούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είπες αυτήν την ιστορία. Εύχομαι να γίνεις σύντομα καλά, να γιάνεις. Πάντως στους τουτού σκόρδα σου, γερή και δυνατή είσαι. Έτσι μην έχεις παράπονα, θα μπορούσε να έχεις πάθει πολύ χειρότερα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς, γιαγιάκα μου. θα ήθελες να δώσεις ένα μήνυμα.
Και για τους, θέλω να δώσω δύο μηνύματα. Ένα για τους γιατρούς, πες μου για τους γιατρούς κάτι. Τι να πω για τους γιατρούς, είπα για τους γιατρούς ότι οι άλλοι ήταν καλοί, αυτός δεν μου φέρθηκε καλά. Και γενικά εκεί στο ιατρικό είναι κλέφτες. Εντάξει. Συγγνώμη, από το κοντρόλ μου λένε ότι τους έλεγες πριν την ιστορία σου και έλεγες με το που πατάς το πόδι σου μέσα σου παίρνουν τα λεφτά. Τώρα μου το παίζεις Αγία, επειδή είμαστε στην κάμερα. Όχι, η αλήθεια είναι ότι όταν... Πώς. Πρώτα πληρώνεις και μετά σε ξέρω. Πρώτα πληρώνεις και μετά σε ξέρω. Οπότε το μήνυμα περνάμε για μερικούς γιατρούς και μερικά ιατρικά κέντρα είναι ότι να είναι φυσιολογικοί γιατροί άνθρωποι. Να κοιτάνε, όχι την τσέπη μας, τον πόνο μας. Κάτι είπες τώρα. Κάτι είπες τώρα. Και θα θες να δώσεις και ένα μήνυμα γενικό. Τι είναι, τι μήνυμα να δώσεις. Πεις, ξέρω εγώ. Τι να προσέχουν στον δρόμο. Πιστεύεις ότι έφταιγες κι εσύ λίγο. Καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι έφταιγες κι λίγο. Τι λες καλέ που έφταιγα. Μάλλον δεν είδες, δεν άκουσες το αυτοκίνητο. Σάβα βρε παιδί μου, θα μου πεις δεν άκου το αυτοκίνητο. Ήταν στην άλλη άκρη του κόσμου και εγώ ήμουνα να περάσω λίγα. Τι να περάσω. Μες στη μέση ήμουνα σχεδόν. Τώρα... Μες στη του δρόμου ήσουν, αγάπη μου, τα αλλάζει τώρα την ύστερα και κατηγορούμε. Κοίταξε να δεις. Ναι, να περάσει. Κοίταξε αριστερά-δεξιά. Πώς δεν κοίταξε, ήταν στην άλλη άκρη ήταν το αυτοκίνητο. Τώρα τι λες τώρα. Νομίζω ότι φταίει κι εσύ. Λίγο. Όχι, λάθος κάνεις. Καθόλου δεν το παραδέχομαι. Το είπε και ο ίδιος ο κύριος. Βεβαίως, τι, αλήμα. Εντάξει, δεν θέλω να μου τσαντίζεσαι, ήρεμα. Λίγο μου λύσω. Επειδή όμως έχω να σας δώσω και ένα δωράκι, μισό λεπτό, το δώρο σας για τα περαστικά. Αυτά τουτούλα μου είναι για σας. Ορίστε. Από την παραγωγή. Ναι, είναι με πορσελάνη κινέζικη. Δείξτε λίγο στην κάμερα, γιατί χρυσοπλήρωσα ο Χριστιανός, έτσι. Και τα λουλούδια είναι. Αποξηραμένα, χειροποίητα. Κράτα το καλά, μην σπάσει πορσελάνη Κινέζας. Εκεί. Σ' αρέσει το δώρο σου. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να ταιριάξει το σαλόνι σου. Λοιπόν, παιδιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σε αυτό το βίντεο. Χαίρετε τα τουτούλα μου. Γεια σας. Πρώτη φορά που ήθελε τουτούλα τόσο πολύ απεγνωσμένη να κάνουμε αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω τι την έπιασε. Μου κάνει τώρα, παιδιά, αλήθεια σας το λέω. Σας χαιρετάμε, σας φιλούμε, δώσε ένα φυλάκι. Περαστικά τουτούλα μου. Να σε καλά. Φίγαμε. Λοιπόν, τουτούλα, για μας εδώ. Όμορφη είσαι. Βγαίνεται σε λίγο στον αέρα, εντάξει. Ό,τι είναι, θα σε ενημερώνω από το κοντρό. Να είχε καμιά τρίχα έξω. Α, ναι, φαίνεσαι λίγο πιο ταλαιπωρημένη ακόμα. Πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις τώρα. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Κλείσε, δεν με πάει. Πες μας, τουτούλα, συγγνώμη για την ενόχληση. Πάμε. Δεν ξέρω. Τουτούλα ηρέμησε. Είσαι σε μια live εκπομπή αυτή τη στιγμή. Με πάνε. Δεν ξέρω τι παθαίνει, παιδιά. Με συγχωρείτε. Χίλια συγγνώμη, αυτά όντως συμβαίνουν στις live εκπομπές. Κοίταξε να δεις, με πάτησε. Ναι, όλο κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις. Πες μας τι έγινε, τέλος πάντων. Δεν θα τα πω. Και ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε πει καν στο... Συγγνώμη που είναι σοβαρή κατάσταση και παρόλα αυτά έρχονται τα μηνύματα. Το σύμπαν έξω σε ένα μαγαζί με ρούχα. Αν δεν ήταν το κοινό, ναι, θα τα πηγαίναμε καλύτερα οι δυο μας. Ναι, μωρέ.